είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε μια υπέροχη γυναίκα, μια απίστευτη ηθοποιό, μια υπέροχη μαμά. Μαρία Κορυθίου, Μαρία μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά. Εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Μαρία μου, θέλω να μου πεις τον λόγο που είσαι στην Κύπρο. Ξέρω ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για σένα. Φυσικά, φυσικά. Και όπως είπες πριν στη συζήτησή μας, τελικά όντως είναι ένα κομβικό σημείο η Κύπρος για είναι εμάς. Είναι καρμικό. Ναι, ναι. Για σένα και για τον σύζυγό σου, τον Γιάννη τον Αϊβάζη, η Κύπρος. Και εν τέλει δεν είναι και τίποτα τυχαίο. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα γιατί έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, το κινηματογραφικό φεστιβάλ. Το 17ο φεστιβάλ κινηματογράφου της Κύπρου. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε μέρος σε αυτό με την ταινία που έχουμε κάνει την παραγωγή εγώ και ο Γιάννης με την iCor Productions, ABC, Άμπισος Μέσα. Μια ταινία μεγάλου μήκους η οποία βραβεύτηκε. Ναι. Πήρε βραβεία στο εξωτερικό, ναι. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα. Ξέρεις, πολύ. Μαρία, είναι όλο αυτό το πάθος για την τέχνη που το βλέπει σιγά σιγά να εξελίσσεται και επειδή μαζί με τον Γιάννη και θα τα πούμε στην πορεία όλα αυτά, μεγαλώσατε μαζί, οριμάζεται και μαζί. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, όχι, όχι, πραγματικά είναι υπέροχο. Ξέρεις τι, ο καλλιτέχνης είναι ένα... Δεν μπορείς εύκολα να το εξηγήσεις και να το μεταδώσεις και στον κόσμο. Η τέχνη του καθενός, ο καλλιτέχνης, ό,τι τέχνη και να είναι αυτή, είναι σαράκι, είναι, είναι ψυχή, πραγματικά ψυχή. Και όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο κατασταλάζεις και σε πέντε πράγματα, οριμάζεις αν θέλεις και καλλιτεχνικά, βλέπεις πιο ξεκάθαρα την πορεία που θέλεις να διαλέξεις. Το σίγουρο είναι ότι με το Γιάννη και μαζί και ξεχωριστά το κάνουμε με πολύ αγάπη. Mm-hmm. Με πολύ πάθος αυτό που κάνουμε, με όνειρα, που είναι πολύ όμορφα τα όνειρα. Είναι όμορφο να ονειρεύεσαι. Θέλω να μου πεις πώς είναι να σε σκηνοθετεί ο σύζυγός σου επί σκηνής, σε ό,τι αφορά το θέατρο, μιλάω για τη θεατρική παράσταση Jordan. Είναι ένας κομβικός ρόλος, ένα κομβικό σημείο της ζωής μου που πήραμε την απόφαση επαγγελματικά να καταπιαστούμε με αυτό το έργο. Είναι ένα σπουδαίο έργο, σπουδαίο έργο, παρόλο που είναι ένα σύγχρονο έργο, γιατί εξελίχθηκε το 1985 στην Αγγλία, αληθινή ιστορία. Είναι ένας σπουδαίος μονόλογος, είναι βασικά ο πιο δύσκολος γυναικείος μονόλογος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο θέατρο. Ισχύει το γεγονός ότι κάθε φορά που τελειώνει το έργο, κλαις στην υπόκληση. Αχ, ναι, εντάξει, κλαίω. Και κρατιέμαι να μην κλαίω με λυγμούς. Και όποτε μιλάω για αυτό το έργο, επειδή όντως είναι κομμάτι μου αυτό το έργο, είναι ένα σπουδαίο έργο. Έχω συνδεθεί απόλυτα με τη Σίρλεϊ και τον Τζόρνταν και αυτό είναι το μοναδικό. Είναι και λυτρωτικό. Με ξεσκίζει σε χίλια κομμάτια αυτό το έργο. Αλλά είναι πολύ λυτρωτικό. Τον τελευταίο μήνα υπήρξε και μια άλλη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Αυτή το να σε πάρει ο Γιώργος Λιάγκας ένα τηλέφωνο και να σου πει έρχεσαι να κάνουμε μαζί το πρωινό. Το πρωινό. Για πες μου, είστε πολύ καλοί φίλοι, ναι, αρχικά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις, πάντα με φλερτάρει η παρουσίαση. Από πολύ παλιά, από αρκετά μικρή ηλικία, αλλά πάντα εμένα η προτεραιότητά μου ήταν πρώτα το θέατρο, μετά τηλεόραση, μετά με τηλεόραση εννοώ μυθοπλασία. Ναι. Φέτος με φλέρταρε πολύ έντονα, αρκετά έντονα από το καλοκαίρι, από άλλα κανάλια. Για δικιά σου εκπομπή. Ναι. Πρωινό. Ναι. Ναι. Δεν ευδοκίμησε και πάω καλεσμένη στην εκπομπή και δεν προλαβαίνω να φύγω. Τηλέφωνο από την Αγλαία, την Αγλαία τη Λάτσιου. Λοιπόν, και μου το προτείνει. Κάνω μία... Εγώ συνήθως όταν μου κάνουν προτάσεις λέω όχι, αποκλείεται, όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, όταν ξέρω. Όμως. Η πρώτη σου αντίδραση είναι εξής. Ήταν άλλη η αντίδρασή μου. Ήταν. Α, μου κάνει
Η Ρακλή λέει, το ακούς? Της λέω, το ακούω. Κλείνουμε ραντεβού Πέμπτη, οπότε μέσα στο Σαββατοκύριακο ήμασταν έτσι, συνέχεια. Και Κυριακή βράδυ, φαντάσου, 12 η ώρα, δίνουμε τα χέρια. Okay. Εκεί. Και Δευτέρα βγαίνεις. Και Δευτέρα βγαίνω. Τέλειο. Σε όλο αυτό ο Γιάννης τι ρόλο παίζει στις δικές σου αποφάσεις? Πάντα παίζει ρόλο ο Γιάννης στις δικές μου αποφάσεις, πάντα το συζητάω, γιατί είμαστε μια γροθιά, είμαστε ξεριστοί και σε πράγματα που δεν κάνουμε μαζί, είμαστε μαζί. Mm-hmm. Απλά δεν φαίνεται. Βέβαια, ο Γιάννης με το που μου λέει, πού μου λέει, στο πρωινό, λέω ναι, με το Γιώργο, του λέω ναι, μου λέει με τα χίλια. Και έτσι, είχες απλά. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου ανησυχούσες για κάτι στη συνύπαρξή σου με τον Γιώργο? Γιατί άλλο το φιλικό και άλλο το τηλεοπτικό. Φυσικά. Mm. Είναι τελείως διαφορετικό. Και όχι το τηλεοπτικό μόνο, το επαγγελματικό. Ναι. Όχι, δεν είχα κανένα διασμό. Mm-hmm. Αλήθεια το λέω. Ωραία. Ήξερα ότι το μόνο σίγουρο ήταν ότι με τον Γιώργο αισθανόμουν μια ασφάλεια. Και όχι επειδή είναι φίλος μου, και θα σου πω γιατί. Γιατί ο Γιώργος, ναι, μεν είναι ένας παρουσιαστής, αλλά φέρει 100% τη δημοσιογραφία επάνω του. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα φέρει και μία σοβαρότητα τηλεοπτική. Που αυτό εμένα αισθάνομαι ότι κουμπώνω με τον Γιώργο, αισθάνθηκα ότι μπορώ να σταθώ δίπλα στο Γιώργο και νομίζω ότι φαίνεται κι αυτό. Mm-hmm. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένη προσωπικότητα ο Γιώργος? Γιατί τα λέει έτσι όπως τα λέει, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, δεν ίσως να μην... Φιλτράρει πράγματα. Να μην υπολογίζει, να μην τον ενδιαφέρει σε εισαγωγικά ότι απέναντι είναι η κάμερα, ναι, που μπορεί να βλέπει πολλοί κόσμος. Αλλά... Εντάξει, με την εμένα αυτό είναι που μου αρέσει σαν έναν άνθρωπο, η αλήθεια του. Mm-hmm. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να κουβαλάς την αλήθεια σου. Φυσικά σε κάποια πράγματα πρέπει να προσέχεις, να υπάρχει παιδεία, όρια, αλλά ο Γιώργος νομίζω ότι γι' αυτό ο Γιώργος είναι... Αγαπάνε να τον μισούν για κάποιο λόγο και δεν ξέρω γιατί. Γιατί απλά είναι... Εν τέλει, άμα τον ζήσεις... Δεν είναι καταρχάς αυτό που έχουν δημιουργήσει προς mm-hmm. τα έξω. Και δεν το λέω με την κακή έννοια. Ένα μωρό παιδί. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια πιστεύεις ότι τα μέσα σου φέρθηκαν σωστά? Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ναι, για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χτυπούσαν. Ό,τι και να έλεγες, ήταν απέναντι. Και εσύ βέβαια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχεις ένα τσαγανό. Βγάζεις ένα αντράκι προς τα έξω που δεν μασάς. Είναι και αυτό που με έκανε να επιβιώσω. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Μου φέρθηκαν σε γενικές γραμμές καλά. Φυσικά υπήρχαν άνθρωποι που γινόταν μια επίμονη επίθεση, ανούσια και χωρίς λόγο και αιτίας. Και εν τέλει, άμα γυρίσεις πίσω σε όλα αυτά τα βιντεά και θα δεις ένα συνεχόμενο πια που το λέμε με αυτόν τον τρόπο bullying. Mm-hmm. Αλλά σε δέχτηκες έντονο bullying. Πολύ, πολύ, σε όλα τα πράγματα. Ανέβαζες φωτογραφία με εσώρουχα, θα το σχολιάζανε. Mm. Και αυτά τα εσώρουχα ήταν με την υπογραφή σου, γιατί... Πόσο μισογυνισμός. Ακριβώς. Είδες πώς μπορούμε να το λέμε τώρα. Mm-hmm. Το βλέπεις. Εγώ όλα αυτά λοιπόν τα βροντόφωναζα 20 χρόνια πριν. Γιατί, ναι, δεν διαπραγματεύομαι τα όνειρά μου, δεν διαπραγματεύομαι την αλήθεια μου. Για κανέναν και από μικρή ηλικία το είχα αυτό. Γι' αυτό και επιβίωσα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν σε κοριτσάκια, θα το πω εγώ έτσι, γιατί και εγώ τότε ήμουνα 24 χρονών, λοιπόν, που δυστυχώς δεν έχουν το ίδιο σθένος με μένα, δεν έχουμε το ίδιο background, με την έννοια εγώ ήμουνα λίγο πιο μαγκάκι, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν όμως κορίτσια που είναι πιο ευάλωτα, mm-hmm. βέβαια. Με αυτή την ερώτηση, σε πάω πίσω στο χρόνο και πας fast forward, ναι, τα 20 χρόνια. Τι γεύση σου αφήνει? Γεύση ότι, Θεέ μου, πώς περνάνε τα χρόνια, Θεέ μου, να προλάβω να κάνω και εκείνο και το άλλο και το... Δημιουργικά, mm-hmm. εννοώ. Ότι, κοίταξε να δεις,
τα κατάφερα εν τέλει. Ναι. Mm-hmm. Αλλά έχω άλλα τόσα που θέλω να κάνω. Έχουμε δει το χαρακτήρα της Μαρίας ή αυτό που η ίδια ήθελε τουλάχιστον να φανεί σε όλες του τις εκφάνσεις. Τι βάζω, όμορφο, είδες. Βάζω μια άνω και κάτω τελεία, γιατί θέλω να σε πάω στην Κύπρο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ναι. Ότι για σένα και για τον Γιάννη είναι κομβικό σημείο. Πολύ. Το 2008, εδώ λοιπόν γνωριστήκατε. Ναι. 15 χρόνια. Και έχετε και μια κόρη 14. Ναι, τώρα έχει τα γενέθλιά της την άλλη εβδομάδα. Όλα μπαμ μπαμ. Ναι. Αυτό το μπαμ μπαμ θέλω να μου πεις. Όχι, ναι, γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Γυρνάω και τότε βασικά το έλεγα. Ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, νομίζω. Γιατί είμαστε κι εγώ και ο Γιάννης δύο άνθρωποι πολύ. Είστε φωτιά και μπαρούτι. Ναι, είμαστε. Οι χαρακτήρες σας αυτό το πράγμα είναι. Ναι. Που λες αποκλείεται να κάνουν χωριό. Και όχι απλά κάνατε χωριό, φτιάξατε μια υπέροχη οικογένεια. Ναι. Και αγαπιόμαστε κιόλας. Mm-hmm. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπάω με όλη μου τη δύναμη. Αυτό που μου είπες και πριν, ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί. Δημιουργούμε πράγματα μαζί και το μεγαλύτερό μας δημιούργημα είναι το παιδάκι μας. Mm-hmm. Και η οικογένειά μας. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τι ήταν αυτό που ερωτεύτηκες στο Γιάννη? Την προσύνη του, την αλήθεια του, την αυθεντικότητά του σαν άνθρωπος. Την αλήθεια του. Τότε ήταν όλα πολύ γρήγορα, αυτό δεν σας φόβησε ή τότε? Με φόβησε πολύ. Σε φόβησε? Με φόβησε πολύ. Γιατί τότε δεν μπορούσα να τα ερμηνεύσω κιόλας. Με τον ίδιο τρόπο που τα ερμηνεύω τώρα. Δεν είδες ποτέ τον εαυτό σου χωρίς τον Γιάννη? Όχι. Mm-hmm. Όχι. Για μένα ο Γιάννης είναι κομμάτι μου. Και πολύ γρήγορα, πέρα από το γάμο, πριν από το γάμο ήρθε το παιδί, ναι. Ήρθε η Σμήνη. Ναι. Θέλω να μου πεις για τη σχέση σου με την Σμήνη. Είναι ολόκληρη κοπέλα. Ναι. Και κάνει και αυτή τα πρώτα της βήματα. Έκανε μάλλον τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα στο καφέ της Χαράς. Ναι. Η Σμηνούλα λέει ότι θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτικής. Τώρα είναι σε μια ηλικία που δεν θέλει να το πολυσυζητάει για να δει από μόνη της τι θα αποφασίσει, που φυσικά από μόνη της θα το αποφασίσει ούτως ή άλλως. Είναι και η Σμήνη ένα free spirit, αντιδραστικό, χύμαρος κι αυτή. Είναι ένας συνδυασμός σε μένα και του Γιάννη σαν προσωπικότητα, καταλαβαίνεις. Και όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία εσωκλείονται στη ψυχούλα σου έχουν γίνει και βιβλία, παιδικά βιβλία. Ναι. Πάρα πολλά από αυτά. Ναι. Θέλω να μου πεις αν συνεχίζεις και αν έχουμε συνέχεια. Θα σου πω, αυτή τη στιγμή έχουμε συνέχεια σε μυθιστόρημα. Δεν έχει να κάνει με παιδικό βιβλίο, mm-hmm. Σε μυθιστόρημα. Πρέπει να το ολοκληρώσω, θα το προλάβω. Έχω γράψει το ερωτικό. Μισό. Ναι, έχει μέσα και μία σχέση μιας γυναίκας και ενός άντρα, αλλά το πιο βασικό είναι ότι είναι πάρα πολύ. Έχει μέσα πολλά ιστορικά στοιχεία. Mm-hmm. Ιστορικά και μυρίζει και Ελλάδα. Πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. And you are my life.